Αλλά μέχρι να τις ρίξει ο Βαλάντης. Ναι. Ποιος θα τις ρίξει αμέσως τώρα? Ποιος? Η Έλενα Γκρέκου, παιδιά. Η πρώην γυναίκα του. Η πρώην γυναίκα του. Ρίχνει και αυτές, βάμε. Μίλησε αποκλειστικά εδώ στο κορίτσι μας, τη Σοφία Μανουσακίδου, όπως βλέπετε. Ναι. Και ξεσπά. Πάμε να το δούμε. Με πολλά μαλλιά όμως. Έχω κλειδώσει την καρδιά μου και έχω πετάξει τα δίδια. Γεια σου, Έλενα. Γεια σου, Έλενα μου. Σοφία. Θες να βγεις να μας πεις δύο λόγια? Έχει γίνει χαμός το Survivor. Παιδιά, στον ύπνο σας με βλέπω. Ο Βαλάντης έχει βγάλει ένα χαρακτήρα που δεν τον ξέραμε. Δεν μ' αρέσει να χάνει μια ομάδα και να βλέπω μέσα σε μια πισίνα ερωτοτροπίες. Λίγο αυστηρό, λίγο πουριτανός μας φαίνεται. Είναι πουριτανός ο Βαλάντης. Ναι. Είναι πουριτανός. Έχει και ηθική, έχει και αξίες, τις οποίες δεν βλέπω από όλους. Και πολύ καλά τους κάνει. Εγώ νομίζω παίζουν ένα κακό θέατρο. Δεν ξέρω για το παιδί, το Τσακατσούκα, πώς το λένε. Ναι, δεν ξέρω για αυτό. Αυτός νομίζω ότι είναι αληθινός. Αλλά η κοπελιά δεν είναι κακό θέατρο. Η Μυριέλα θεωρείς ότι είναι πολύ στημένο. Πολύ στημένο. Δηλαδή πιστεύω ότι κάποιος που λίγο ξέρει από θέατρο. Δεν είναι ωραίο, παιδιά, αυτό. Είναι, όπως είπε και... Είμαι υπέρ αυτών που είπε η Αθηνά. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποια από τη συναθλήτριά μου ερωτοτροπεί. Όταν ένας άνθρωπος έχει ηθικές αξίες και όχι μόνον, δεν είναι δυνατό να ερωτοτροπεί μέσα στη θάλασσα και μάλιστα... Και μπροστά σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή σας βλέπει και ένα κοινό. Προφανώς κάτι θέλει να πετύχει με αυτό. Δεν είναι καθαρό. Αυτό που θα ήθελα να κάνω κυρίως είναι να του πω ότι θυμάμαι τα πάντα. Θυμάμαι ότι υπόσχεση έχουμε δώσει ένας τον άλλον. Μυριέλα and John, forever. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα, δηλαδή και ηθική να μην έχεις. Κάποια πράγματα δεν αρέσουν στον κόσμο, τώρα κακά τα ψέματα. Δηλαδή να ξέρει ο άλλος ότι έχεις μια σχέση και μπαίνεις σε ένα παιχνίδι και ξαφνικά στα πρώτα επεισόδια μου είσαι φυλάκια και τέτοια με τον αντίπαλο και με έναν άλλο άντρα. Ο Βαλάντης, γιατί πιστεύεις ότι έχει εκνευριστεί? Πολλοί είπαν ότι μήπως του αρέσει και εκείνου η Μυριέλα, γι' αυτό αντιδρά έτσι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να συμβαίνει αυτό. Εντάξει, δεν είμαι και μέσα στο μυαλό του. Αλλά πιστεύω ότι τον έχει εκνευρίσει αυτό που έχει εκνευρίσει και όλη την ομάδα. Αλλά ο Βαλάντης βγαίνει μπροστά. Και είναι λίγοι που το κάνουν από την ομάδα του αυτό. Ανθρωποφαγία. Γυναίκες, ναι, φαγωθήκαμε. Είδες όταν μάθαμε. Όπου οι γυναίκες δεν παίζονται. Ως γυναίκα, εσύ μπορεί να καταλάβεις τη Μυριέλα. Ερωτεύτηκε έναν άλλον. Είναι σε... Όχι. Κανένας ηθικός άνθρωπος και καμία ηθική γυναίκα δεν θα το έκανε αυτό. Πιστεύεις ότι δεν ερωτεύτηκε? Δηλαδή, ούτε μία στο δισεκατομμύριο να είναι. Μία στο δισεκατομμύριο. Ρε παιδιά, εντάξει. Εμένα προσωπικά δεν μου γεμίζει το μάτι όλο αυτό. Δεν ξέρω, δεν θέλω να λέω και μεγάλες κουβέντες, αλλά μεγάλα λόγια, αλλά αυτό που βλέπω μόνο θέατρο μου κάνει. Στεναχωριέσαι που την έχουν πέσει όλοι στο Βαλάντη και λένε ότι ο Βαλάντης είναι πολύ οξύθυμος, ότι έχει θέμα με τα νεύρα του? Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε όταν με το καλό βγει ο Βαλάντης έξω. Όλοι αυτοί που μιλάνε και λένε τη γνώμη τους, τέλος πάντων είτε κακοί είτε καλοί, να ακούσουμε και τη δική του την πλευρά. Είναι πάρα πολύ αστείες οι απόψεις που ακούω και νομίζω ότι είμαι στο 1950. Αυτό που είπε η Ναυσικά, ότι δεν ζούμε στο 1950 για να μας νοιάζει τι κάνουν οι διπλανοί μας μέσα στην πισίνα, πώς σου φάνηκε? Σοφία μου, σου είπα και πριν, δεν με ενδιαφέρει σε τι εποχή είμαστε. Η αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου δεν έχει να κάνει με την εποχή. Πολύ. Νομίζω, Σοφία μου, τα είπα όλα. Όλα! Τι να μου αφήσεις! Δεν αφήσαμε τίποτα. Έχω κλειδώσει την καρδιά μου και έχω πετάξει τα δίδια. Εντάξει, ήταν πολύ σκληρή, Κακό θέατρο, είπε. Είπε βαριές κουβέντες. Δεν είπε μόνο αυτό. Μίλησε για ηθική, για αξιοπρέπεια. Παιδιά, εντάξει, χρησιμοποίησε πολλές έτσι. Και μόνο θέατρο, αν έλεγε πάλι, σκληρό θα ήταν. Για να λες ότι ένας άνθρωπος υποκρίνεται ότι έχει ερωτευτεί έναν άλλον άνθρωπο, είναι λίγο σκληρό να το λέμε. Και μάλιστα είπε ότι θεωρώ ότι ο Τσακατσούκας είναι ερωτευμένος. Φαίνεται αληθινό όλο αυτό που βγάζει. Ενώ η Μυριέλ, όχι. Κακό θέατρο. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε 100%. Δεν έχει μιλήσει κάποιος ξεκάθαρα για το τι συμβαίνει με την πρώην σχέση. Έτσι ώστε να καταλάβουμε και μετά να μιλήσει όποιος θέλει για ηθική κτλ. Επίσης, τι θα μας βάλει, αστυνομικού στην καρδιά της κοπέλα? Μπορούμε είναι... κάτι να κάνουμε σε αυτό? Όχι. Ξέρουμε εμείς πώς λειτουργεί πραγματικά, παιδιά, το Survivor από μέσα, εφόσον δεν το έχουμε ζήσει.